Οι οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου πραγματοποίησαν σήμερα συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Κορινθού με θέμα η εξελίξη στη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοποννήσο, η κίνδυνη από τη σχεδιαζόμενη δαιματοποίηση και καύση, η θέση του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων και οι προτάσεις των οικολόγων Πρασίνων. Όπως καταλαβαίνετε, γύρονται ερωτήσεις. Η πρώτη και κύρια ερώτηση που απευθύνουμε πλέον επίσημα σε όλους τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σε όλους τους δημάρχους της Κορινθίας, αν και κατά πόσον έχουν υπάρξει τέτοιες αποφάσεις, και θα επανέλθουμε με δεύτερη επιστολή μας προς όλους τους δήμους, κατά πόσο έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις ή κατά πόσο έχουν δώσει συγκατάθεση. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι έχει στηθεί, να το πω έτσι, μία διαδικασία χωρίς ενημέρωση. Κάτι που φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία αδιαφάνειας. Πρέπει όλα να τοποθετούνται στη σωστή τους βάση. Επίσης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και υπάρχουν τα μηχανήματα σε συγκεκριμένη περιοχή στην Τρίπολη, προέβη τελικά, παρότι υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που αναφέρεται συγκεκριμένα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας τους, της υπηρεσίας περιβάλλοντος, πιθανή χωροθέτηση δεματοποιητή. Όπως γνωρίζουμε, έχει κατασκευαστεί υποδομή και υπάρχει υποδομή για δεματοποιητή και ο ίδιος ο δεματοποιητής στη θέση δίδυμα. Ούτε τροποποίηση, λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει σχετική με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο ισχύον περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ο παλαιός που λέμε περιφερειακός σχεδιασμός, επομένως και ενημερώνουμε και τους φίλους δημάρχους ότι δεν πρέπει να μπαίνουν σε συζητήσεις για χωροθετήσεις δεματοποιητή, αφού δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη αναθεώρηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις τους πρέπει να κινούνται με τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχουν ευαίσθητοι δήμαρχοι στην περιοχή μας, ενδιαφέρονται και προσπαθούν να έχουν άμεση ενημέρωση και από εμάς και πλέον με αυτή τη δημοσιογραφική συνέντευξη και για όλο το λαό της Κορινθίας. Η καύση δεν συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύρωση των αποβλήτων, για κάθε 1.000 τόνους αποβλήτων δημιουργούνται 25 θέσεις εργασίας σε θέσεις ανακύκλωσης και μόνο 2 σε θέσεις καύσης. Άρα απορρίπτεται εκ των πραγμάτων. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη στην Κορινθία, θέλουμε πράσινες επιχειρήσεις, θέλουμε θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις εκπομπές ρήπων από αυτές τις βιομηχανίες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατόν στην Ελλάδα, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά πολλές φορές και οι επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι δεν θα έχουμε εκπομπές που θα δημιουργήσουν προβλήματα και στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή.